Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε αμέσως να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Μπροστά σε δύο δύσκολες εξισώσεις η κυβέρνηση. Στο χώρο της οικονομίας προσπαθεί να γεφυρώσει χάσμα ενός δισεκατομμυρίου με την Τρόικα και στο χώρο της παιδείας προσπαθεί να λύσει το γόρδιο δεσμό για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Έρχονται και άλλα μέτρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε περισσότερη συλλογικότητα από τους βουλευτές του. Με την φράση «Δεν είμαι βιζιτού», απάντησε ο Πέτρος Στατσόπουλος στους επικριτές του. Σε λίγο στο στούντιο. 10 πολίτες την ημέρα συλλαμβάνονται για χρέη προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί για ηλεκτρικό και νερό σε όλη τη χώρα. Ο Κώστας Βουτσάς μιλά στο Σταρ και απαντά στον Ηλία Παναγιώταρο της Χρυσής Αυγής για την φωτογραφία που ανέβασε ο βουλευτής στο διαδίκτυο και που τον δείχνει να τσουγκρίζει αυγά με τον Παπαδόπουλο. Εντυπωσιακή επίσημη πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου. Λαμπερές παρουσίες και άφθονο χιούμορ στην παράσταση Sorry I'm Greek. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στο θέμα της Τρόικας. Δύσκολες χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ο Γιάννης Τουρνάρας, επισημένοντας πάντως πως η κυβέρνηση βαδίζει με τη λογική να υπάρξει συμφωνία μέχρι την 9η Δεκεμβρίου που θα συνεδριάσει το Eurogroup. 50-50 είναι οι πιθανότητες ώστε να υπάρξει σύμπλευση με την Τρόικα έως τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη, εκτιμά ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, που χαρακτήρισε αβέβαιη μια συμφωνία. Ο Γιάννης Τουρνάρας, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό αργά χθες το βράδυ, έδωσε το στίγμα. Είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά βαδίζουμε με την υπόθεση συμφωνίας μέχρι την 9η Δεκεμβρίου. Το ράβε ξύλωνε του φόρου ακινήτων διωγγώνει το δημοσιονομικό κενό για το 2014, που είναι ένα από τα βασικότερα σημεία αιχμής της διαπραγματεύσεις. Η Τρόικα, που εξ αρχής έχει εντοπίσει τρύπα 250 εκατομμυρίων στο νέο φόρο ακινήτων, εκτιμά πλέον πως θα μας λείψουν άλλα 150, με αποτέλεσμα η τρύπα να φτάνει πια τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω της αλλαγής του φόρου ακινήτων είχαμε μια επιβάρυνση στο δημοσιονομικό κενό. Διευρυμένη φορολογική βάση και μικρότερη επιβάρυνση, είπε ο Μάκης Βορύδης πως θα έχει ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων στην εκπομπή Ενικός του Νίκου Χατζηνικολάου, επικαλούμενος την αρχική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχε πει. Και αυτό είναι που γίνεται. Ένας δίκαιος φόρος θα έφερνε αυτό το 1,8 δις χωρίς να δημιουργήσει κανένα Μάλιστα. κοινωνικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η οργή και ο πανικός κλονίζουν τις διαπραγματεύσεις, γράφει η Βρετανική Guardian, η οποία επικαλείται Έλληνα αξιωματούχο. Αν μας αναγκάσουν να επιβάλλουμε ακόμα και μισό μέτρο περισσότερο, τότε θα υπάρξει επανάσταση στη χώρα. Είναι τυφλή. Δυσαρέσκεια με την Τρόικα, ελπίδα στο Βερολίνο είναι ο τίτλος του άρθρου της Deutsche Welle σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση της Αθήνας βρίσκεται σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε σχέση με άλλοτε. Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει ένα πακέτο μέτρων χωρίς περικοπές σε μισθούς και συντάξεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων. Τα 700 εκατομμύρια υπολογίζει ότι θα βρεθούν από τη μείωση της εισφοροδιαφυγής στα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτά όμως η Τρόικα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχεται ότι μπορούν να εισπραχθούν μόνο 450. Στο πρωτογενές πλεώνασμα θα στηριχθεί ο Γιάννης Τουρνάρας στο έκτακτο Eurogroup που συγκαλείται την Παρασκευή στις Βρυξέλλες για να εξετάσει τους προϋπολογισμούς των χωρών του ευρώ. Μεθαύριο Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2014, όμως με αστερίσκους, αφού οι εκτιμήσεις της Τρόικας δεν συγκλίνουν με όσα περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο. Στο χώρο της παιδείας, με τοπική είναι πλέον η σύγκρουση των δύο πλευρών, που μοιάζουν ανυποχώρητες και από όλες τις σχολές του Καποδιστριακού και του Μετσοβίου, λειτουργήσε σήμερα μόνο μία. Απεργοί διοικητικοί υπάλληλοι μπλόκαραν από νωρίς το πρωί την είσοδο της Πανεπιστημίουπολης και διαπληκτίστηκαν με καθηγητές που ήθελαν να περάσουν στο ίδρυμα. Σε αρκετές σχολές του Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και του Πολυτεχνείου, οι διοικητικοί έκαναν συγκεντρώσεις περιφρουρώντας την απεργία τους. Στο πλευρό τους ήταν και κάποιοι φοιτητές που τους συμπαραστέκονται. Δίνουμε ένα κοινό αγώνα μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους, όχι μόνο για να μην απολυθούν αυτοί οι 400 εργαζόμενοι, αλλά και για να προστατεύσουμε το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα δίκαιο, πρέπει να συνεχιστεί. Με οποιοδήποτε τρόπο έχουμε πολλά μέτωπα μπροστά μας. Ο Υπουργός Παιδείας βρέθηκε σε εκδήλωση με αφορμή την έναρξη της διδασκαλίας της κινέζικης γλώσσας σε πρότυπα πειραματικά σχολεία σε συνεργασία με την κινέζικη πρεσβεία και ρωτήθηκε για το χάος που επικρατεί στα ιδρύματα. Αυτές οι μειοψηφίες, οι οποίες παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, να απομονωθούν. Και πρέπει ο νόμος να τηρηθεί. Γιατί κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Δεν υπάρχει άβατον πουθενά. Η Σύνοδος των Πριτάνων ζήτησε νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, αλλά ο κ. Αρβανιτόπουλος δεν τον δέχεται και τονίζει πως ο διάλογος έγινε το καλοκαίρι. Ο διάλογος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να κολυσιεργούμε και να μην δίνουμε λύσεις.
Πρόσεξε, Ελλάδα, θα σε κοπανίσει. Κάποιοι φοιτητές πήγαν στα ιδρύματα το πρωί για να μπουν στα αμφιθέατρα και να κάνουν μάθημα. Αλλά όπως πήγαν, έτσι και έφυγαν. Το να κλείσουμε το πανεπιστήμιο δεν λύνει τα προβλήματά μας. Αν δεν ανοίξει, καταστρατηγούνται έτσι τα δικαιώματα των φοιτητών. Στο Πολυτεχνείο, οι μόνοι τυχεροί που κατάφεραν να αρχίσουν εξεταστική ήταν αυτοί της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Η αντιπρίτανης του Πολυτεχνείου δήλωσε για ακόμη μια φορά στο πλευρό των διοικητικών υπαλλήλων. Αυτή η πράξη της διαθεσιμότητας από την πλευρά του Υπουργείου είναι ένα εθνικό έγκλημα. Ο πρίτανης του Καποδιστριακού, μιλώντας στην εκπομπή Live View και την Πόπη Τσαπανίδου, είπε πως η ευθύνη είναι του Υπουργείου και πως δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει ρητή απόφαση της Συγκλήτου ότι δεν πρόκειται να διδάξουμε υπό την εποπτεία αστυνομικών δυνάμεων. Αυτό να το ξέρει το Υπουργείο. Στη Θεσσαλονίκη, μια 50χρονη διοικητική υπάλληλος που πήγε μαζί με τους συναδέλφους στο γραφείο του Πρίτανη, στον 7ο όροφο για να διαμαρτυρηθεί, αποπειράθηκε να πηδήξει από το παράθυρο. Την τελευταία στιγμή, ο Πρίτανης και ο Αντιπρίτανης κατάφεραν να τη συγκρατήσουν για να μην πέσει. Αγώνα δρόμου θα χρειαστεί να κάνουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και φοιτητές για να μπορέσει να σωθεί το εξάμηνο που κρέμεται από μια κλωστή. Θα έχει μπει όμως για τα καλά το καλοκαίρι για να ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος. Ο νόμος λέει για το εξάμηνο ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 13 εβδομάδες. Αν υποθέσουμε ότι τα μαθήματα θα αρχίσουν 1η Δεκεμβρίου, μέχρι τις 1 Αυγούστου που είναι Παρασκευή, έχουμε 35 εβδομάδες. Βγαίνουν λοιπόν τα δύο εξάμηνα και από 3 εβδομάδες οι 2 εξεταστικές περίοδοι. Βγαίνουν. Αρκεί να δοθεί μια λύση. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος, πρέπει οπωσδήποτε να κόψουν μια εβδομάδα διακοπών από τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα και να γίνονται εξετάσεις και τις Κυριακές. Σύνδεση με τον Σταύρο Λιγερό και τον Κώστα Στούπα. Σταύρο, έχουμε συζητήσει εδώ από αυτό το δελτίο για πολλές μέρες τους λάθος χειρισμούς από όλες τις πλευρές που έγιναν μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι, βρισκόμαστε τώρα εδώ που βρισκόμαστε. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Μακάρι να είχα την απάντηση, Μάρα. Μακάρι. Ξέρεις, όλοι θα θέλαμε μια ευνομούμενη πολιτεία όπου οι δημόσιες δομές, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα πάντα να λειτουργούν χωρίς κανένα εμπόδιο και παραγωγικά. Αυτή όμως δεν είναι η Ελλάδα του σήμερα. Ξέρουμε τι βιώνουν οι Έλληνες, να μην το πούμε. Μια λέλαπα. Ανατροπή των σταθερών του βίου τους. Αναρωτιέμαι, έχοντας απόλυτη συνείδηση ότι και οι φοιτητές θέλουν να αρχίσουν τα μαθήματα και οι γονείς τους να μην πληρώνουν τσάμπα. Αναρωτιέμαι όμως, να κατηγορήσουμε, να καταγγείλουμε σήμερα τους διοικητικούς των πανεπιστημίων. Χτες όσους απεργούσαν και αύριο όσους θα απεργήσουν. Μήπως όμως πρέπει να αναρωτηθούμε ότι εκτός από τα δέντρα υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, το δάσος? Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορεί κανείς να απαιτήσει από ανθρώπους οι οποίοι πετιώνται στο δρόμο, καταστρέφονται ζωές, τους θέλουμε να συμπεριφερθούν, να αντιδράσουν καθώς πρέπει, να είναι άψογοι, όταν η πολιτεία συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται? Μάλιστα. Δεν είμαι υπέρ της συνέχισης απεργίας και του κλεισίματος των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θέλω όμως να δούμε και την άλλη πλευρά, γιατί φοβάμαι ότι όταν βλέπουμε τα δέντρα χάνουμε το δάσος. Όποιος σπέρνει ανέμους συνήθως μπορεί με χρονική καθυστέρηση θερίζει θύελες. Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν οδοστρωτήρας και είναι μοιραίο κάποια στιγμή να προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο. Αν όχι σήμερα, κάποια στιγμή αύριο. Κώστα. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο και να ανοίξει τα πανεπιστήμια χθες. Η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει τα πανεπιστήμια και να εφαρμόσει τον νόμο για τρεις προφανείς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η διαθεσιμότητα. Η πρώτη φάση της διαθεσιμότητας που πρέπει να την ολοκληρώσει για να ανοίξει ο δρόμος μετά για την αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατάσταση χρεοκοπίας που ζούμε τα 3 τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει για τις χιλιάδες των νοικοκυριών που σπουδάζουν παιδιά. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χάσουν ένα εξάμηνο. Μιλάμε για νοικοκυριά τα οποία είναι, τα πλήττει και αυτά η ανεργία, οι μειώσεις μισθών και όλα αυτά που πλήττουν όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ο τρίτος λόγος ο οποίος πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο είναι γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση παραμονεύει το χάος. Μάλιστα. Σήμερα είδαμε ότι ομάδες περιφρούρησης εμποδίζανε ποιοι θα μπουν και ποιοι θα βγουν στο πανεπιστήμιο.
Πού ζούμε για να συμβαίνουν αυτά? Μέχρι πότε μικρές θορυβώδεις μειοψηφίες θα επιβάλλουν τη θέλησή τους στην πλειοψηφία? Να σας ευχαριστήσω. Οι απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων έχουν διχάσει και τους φοιτητές, καθώς υπάρχουν εκείνοι που τους στηρίζουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ζητούν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Πήγαμε και ρωτήσαμε τους φοιτητές του Πολυτεχνείου αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών τη γνώμη τους για τις απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων. Αρκετοί βρίσκονται στο πλευρό των διοικητικών, αλλά είναι και εκείνοι που ζητούν να αρχίσουν τα μαθήματα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την απεργία των διοικητικών, γιατί μετά την απόλυση αυτών των ανθρώπων, σειρά έχουμε εμείς από το Πανεπιστήμιο να φύγουμε με τις εγγραφές, επιβάλλοντας δίδακτρα που πολλοί από εμάς δεν έχουμε να πληρώσουμε. Το ένα κλειστό πανεπιστήμιο καταστρέφει και τα όνειρά μου και τους σκόπους των γονιών μου. Τους υποστήριξα αρχικά γιατί θεώρησα δίκαιο τον αγώνα τους απέναντι σε μια απόφαση η οποία ήταν απολύτως απαράδεκτη. Όμως, όταν αυτή η απεργία συνεχίζεται και πλέον έχει πέσει στις πλάτες των φοιτητών το βάρος της, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να την υποστηρίζω. Ο Κωνσταντίνος από τη Σπάρτη αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και πολλά παιδιά από την επαρχία. Οι γονείς του πληρώνουν τα έξοδά του για να μένει στην Αθήνα, χωρίς όμως να σπουδάζει. Διοικητικός υπάλληλος γύρισε και μας είπε στους πρωτοετής: πάρτε τα κλειδιά και ανοίξτε το μόνοι σας. Αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, έχω μπει μέσα γύρω στα 1500 ευρώ, που στις μέρες μας 1500 ευρώ είναι τρεις μισθοί. Συμφωνώ με τον αγώνα των διοικητικών, είναι δίκαιος. Απλώς βέβαια και εμείς θέλουμε να σπουδάσουμε. Έχουμε δώσει όλοι κόπο, χρήματα για να καταφέρουμε να περάσουμε στη νομική Αθηνών. Οι πρωτοετής φοιτητές μπορεί να ανυπομονούν να αρχίσουν τα μαθήματά τους, δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλους τους φοιτητές. Για μας είναι μόνο αστείο το να ζητάει το Υπουργείο να ανοίξουμε με τέτοιους όρους. Και αν και καταλαβαίνω το άγχος αυτών των πρωτοετών, ειδικά φοιτητών, θα ήθελα να τους καλέσω και να τους παρακαλέσω να καταλάβουν ότι επί της ουσίας αρνητικό για μας είναι να ανοίξουμε με τέτοιους όρους. Να απεργήσουν οι άνθρωποι όπως και όλος ο κόσμος που χάνει τα λεφτά του. Αλλά εντάξει, όλα με ένα όριο. Είναι 11η εβδομάδα τώρα που περιμένουμε. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο από την Κοζάνη που δείχνει μία μαθήτρια να ξεσπά σε κλάματα μπροστά στον Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο. Τη βλέπετε εδώ να κρατάει σφιχτά στα χέρια ένα ντοσιέ και να προσπαθεί να εξηγήσει στον Υφυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σχολείο της. Η πίεση τη στιγμή την κάνει να κλαίει και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος αμήχανος. Την χτυπά στην πλάτη και φεύγει. Ζωή, παιδεία, ελευθερία! Σύνδεση με τον Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος βρίσκεται στο Πολυτεχνείο. Βαγγέλη, αυτή την ώρα γίνονται εκεί συνελεύσεις των φοιτητών. Δώσε μας το κλίμα, δώσε μας το ρεπορτάζ. Μπήκαμε μέσα λοιπόν και παρακολουθήσαμε για αρκετή ώρα αυτές τις συνελεύσεις που έγιναν κάτω από μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάληψη την οποία γίνεται σε κάποιες σχολές. Πριν από λίγο, μάλιστα, βγήκαν δύο παιδιά, δύο νέα παιδιά με τα οποία μιλήσαμε. Και ένας από αυτούς, ο οποίος είναι μεταλλιολόγος, μας είπε: συνεχίζεται η κατάληψη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι απελπισμένος. Πολλά παιδιά από τα οποία μιλήσαμε δεν έχουν χρήματα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι δύσκολη η οικονομική περίοδο. Καταλαβαίνουν βέβαια και τα άλλα προβλήματα που έχουν οι διοικητικοί. Αλλά όπως λένε, καταστρέφονται τα όνειρά τους. Ήταν αρκετά ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα και στα δύο αμφιθέατρα που μπήκαμε ήταν γεμάτα από κόσμο, από φοιτητές. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν μια ήρετμη ατμόσφαιρα και από στιγμή σε στιγμή, από ό,τι μας είπαν, θα βγουν και τα αποτελέσματα και για τους μηχανολόγους. Όπως για το Για πολλά παιδιά είναι αυτό που σου είπα, Μάρα, υπάρχει απελπισία. Είναι λίγα τα χρήματα, δεν έχουν δουλειές, συντηρούνται με τα χρήματα των δικών τους και δεν μπορούν, όπως λένε, να μπουν ενδιάμεσα σε αυτό που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση. Έτσι είναι, Ευαγγέλη, ακριβώς όπως τα λες. Είδαμε και τις μαρτυρίες τους στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, γονείς πληρώνουν χωρίς τα παιδιά τους να σπουδάζουν. Άλλοι πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους δεξιά και αριστερά. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα μας πει τώρα η Κατερίνα Μαστραντονάκη? Είναι, Κατερίνα, 10 άνθρωποι περίπου την ημέρα να συλλαμβάνονται για χρέη προς το δημόσιο. Ακριβώς, Μάρα, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν που προέρχονται από το Υπουργείο, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έδωσε σήμερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στη Βουλή. Συνολικά 10 άτομα οδηγούνται, συλλαμβάνονται από την αστυνομία, οφειλέται στο δημόσιο. Και να δούμε τις κάρτες που προκαλούν πραγματικά ήλιγκο οι αριθμοί. Συνολικά λοιπόν 2.267 συλλήψεις, έχουμε 2.267 οφειλέται στο δημοσίου
που συλλαμβάνονται από 1η Ιανουαρίου του 2013 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου του 2013. Η συνολική οφειλή μάρα των ανθρώπων αυτών στο δημόσιο είναι 9 δισεκατομμύρια 206 εκατομμύρια 765.454 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Μάρα. Είναι πολλά. Άλλοι οδηγούνται στην φυλακή, Κατερίνα, και άλλοι δεν έχουν ούτε ρεύμα να πληρώσουν. Με αυτά και με αυτά, 350.000 νοικοκυριά έχουν μείνει δίχως ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών προς τη ΔΕΗ. Το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών αγγίζει πλέον το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ενδεικτική είναι η κατάσταση στο Πέραμα, όπου 1.600 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Με έπαιρνε ο ύπνος με τη συγκεκριμένη τη λάμπα όταν ήμουν 13 ετών. Που να φανταζόσασταν ότι... Όχι, ναι. Δεν το φανταζόμουν, δεν το φαντάστηκα ποτέ μου, απλά την κράτησα για ενθύμιο. Με κεριά, σόμπες και λάμπες πετρελαίου είναι αναγκασμένοι να ζει τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Η δικαία Μαυρογιάννη είναι χωρίς ρεύμα τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν έχει σταθερή δουλειά, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και το χρέος να φτάσει στα 6.500 ευρώ. Το ρεύμα δεν έχεις να φωτιστείς, δεν έχεις να μαγειρέψεις. Δυστυχώς έχουμε μάθει στις σημερινές ηλεκτρικές συσκευές και είναι δύσκολο να προσαρμοστείς πάλι στο πετρογκάζ, πάλι στη λάμπα πετρελαίου. Στη δύσκολη αυτή κατάσταση που ζει καθημερινά, ούτε οι γείτονες δεν της δίνουν ρεύμα για το ψυγείο της. Θα μπορούσαν κάποιοι που είναι άμεσα κοντά μου να μου δώσουν ρεύμα και να πληρώνω αυτό που καταναλώνω. Δυστυχώς δεν είμαι από τους τυχερούς που αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τους έχω δίπλα μου θα μπορέσουν να με βοηθήσουν. Και είναι και λυπηρό βέβαια να είσαι εσύ και απέναντι ο άλλος να έχει ρεύμα. Συνηθισμένο φαινόμενο τον τελευταίο χρόνο είναι η ρευματοκλοπή, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επανασυνδέουν μόνοι τους το ρολόι της ΔΕΗ. Καλά κάνουν και το κλέβουν. Στο κάτω-κάτω. Δεν είμαι υπέρ της αυτής της άποψης ότι να είμαι παράνομος, αλλά ας δείξει και η ΔΕΗ λίγη κατανόηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν μείνει στο σκοτάδι πάνω από μισό εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, καθώς η ΔΕΗ έχει κατεβάσει τους διακόπτες σε 350.000 σπίτια. Στον αντίποδα όσων δεν έχουν ρεύμα, οι βουλευτές δεν έχουν πρόβλημα. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014, ο οποίος εμφανίζει μειώσεις σε δαπάνες ύψους 6,8 εκατομμύρια ευρώ, όμως αφήνει ανέγγιχτες τόσο τις βουλευτικές αποζημιώσεις, όσο και τις δαπάνες που αφορούν βουλευτές. Ούτε ένας βουλευτής δεν βρέθηκε σήμερα να περάσει από το λογιστήριο για να ζητήσει μείωση της βουλευτικής του αποζημίωσης, όπως παρότρινε χθες ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κατά τη διάρκεια της ψήφης του προϋπολογισμού της Βουλής που πέρασε με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα έχουν αποποιηθεί κάποια στοιχεία τα οποία κάποιοι τα θεωρούν ως προνόμια ή ως μεγάλη αποζημίωση. Οι μεικτές αποδοχές των βουλευτών είναι 5.705 ευρώ και μαζί με το επίδομα οργάνωσης γραφείου που είναι από 738 έως 935 ευρώ, την ταχυδρομική ατέλεια που είναι στα 909 ευρώ, στην εποχή μάλιστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τα έξοδα κίνησης που κυμαίνονται από 291 έως 648 ευρώ, οι αποδοχές τους κυμαίνονται από 7.660 ευρώ έως 8.198 ευρώ. Πρέπει λοιπόν όμως να λάβουμε υπόψη μας αυτή την κοινωνική διαμαρτυρία και να οδηγηθούμε σε δραστική μείωση της συνολικής βουλευτικής αποζημίωσης. Βέβαια, σε αυτές τις μηνιαίες αποδοχές δεν έχει υπολογιστεί και η αποζημίωση των 150 ευρώ που παίρνει ο κάθε βουλευτής από τη συμμετοχή του στις 27 επιτροπές της Βουλής. Όποιος έχει πρόβλημα, επειδή το ακούσαμε και αυτό, επειδή ακούσαμε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν βγαίνει. Παρακαλώ, κύριε Όποιος έχει πρόβλημα λοιπόν και δεν βγαίνει, να έρθει να του δώσουμε εμείς να φάει. Πέρα από την αποζημίωση, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τα ταχυδρομικά τέλη και τις επιτροπές, οι βουλευτές έχουν και κάποια άλλα προνόμια, όπως αφορολόγητο 70%, αυτοκίνητα και επιστημονικούς συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βουλευτής, ο οποίος είναι σε ίδρυμα ανιάτων και δεν έχει κανέναν άνθρωπο να του συμπαρασταθεί. Κανέναν. Υπέρ της μείωσης της βουλευτικής αποζημίωσης ταχθεί ο Φώτης Κουβέλης και επίσης ζήτησε μείωση 25% στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και απαγόρευση τραπεζικών δανείων στα κόμματα. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά το προσκλητήριο Τσίπρα προς τους βουλευτές, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, να καταψηφίσουν την κυβέρνηση, δηλώσεις που ερμήνευσε ως πρόσκληση σε αποστασία ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης να καταψηφίσουν την κυβέρνηση και την κατηγορία περί αποστασίας του Βαγγέλη Βενιζέλου. Τις δηλώσεις Βενιζέλου τις αντιμετωπίζουμε όπως όλος ο κόσμος, ως καλαμπούρι που προσπαθεί να κρύψει μια τεράστια αγωνία και αμηχανία. Μάλιστα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, είπε ότι είναι λαϊκή απέτηση και όχι αποστασία και επιτέθηκε στον Αντώνη Σαμαρά παραπέμποντας την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και εκείνοι που έχουν κατά καιρούς δημόσια διαφοροποιηθεί, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, ο οποίος δεν απέκλεισε να καταψηφίσει και πάλι, επέστρεφαν πίσω την πρόσκληση Τσίπρα. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα επιχειρήσει να κλείσει τους λογαριασμούς του με τους βουλευτές του κόμματος, ζητώντας ουσιαστικά ψηφοεμπιστοσύνης. Έχω ακούσει από το 2009 ότι είμαι λιπόψυχος, ότι είμαι προσκυνημένος, ότι είμαι προδότης, ότι είμαι υποτελής. Τα έχω ακούσει όλα και τώρα ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσα να συγχωρεθώ κιόλα εάν έριχνα την κυβέρνηση, εάν σταματούσε αυτή τη διαδικασία. Αποστάσεις στα περί αποστασίας του Βαγγέλη Βενιζέλου κράτησε ο Φώτης Κουβέλης, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την κίνηση Τσίπρα, ενώ έκανε άνοιγμα κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Αυτό που παράγει η συνεργατική κυβέρνηση, η όποια συνεργατική κυβέρνηση, να αντανακλά στην ασκούμενη πολιτική. Άρα δεν το απορρίπτετε. Βεβαίως. Συνέπεια της αποτυχίας να αλλάξει πολιτική ατζέντα με την πρόταση δυσπιστίας χαρακτήρισε ο Θόδωρος Πάγκαλος στο προσκλητήριο Τσίπρα, προτρέποντας μάλιστα τους πολίτες να μπουν στο αεροπλάνο και να φύγουν από τη χώρα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές. Η έκπληξη τελικά δεν ήρθε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Στατσόπουλος, παρά το κλίμα των τελευταίων ωρών, δεν προχώρησε σε ρήξη με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι υψηλοί τόνοι παρόλα αυτά δεν έλειψαν, παίρνουν μάλιστα και χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Ιδίου και του Βασίλη Μουλόπουλου. Στην αντεπίθεση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ρήξεις, πέρασε σήμερα ο Πέτρος Στατσόπουλος και κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στους χαρακτηρισμούς που ο Βασίλης Μουλόπουλος μέσω της Αυγής του είχε προσάψει. Δεν είμαι ούτε γελοτοποιός ούτε βίζιτου. Έγινα ξαφνικά για κάποιους ο εντεταλμένος της Χρυσής Αυγής. Δεν αξίζει η σημερινή αριστερά τέτοια μικροψυχία. Έχουμε πόλεμο με τους αντιπάλους μας. Δεν χρειάζεται να σπηλώνουμε τον οποιονδήποτε. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπεραμείνθηκε της διαφορετικής άποψης, με απόλυτο όμως σεβασμό στη συλλογικότητα. Υπάρχει ελευθερία του λόγου, αλλά να σκεφτόμαστε και το σύνολο. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη αλληλεγγύη και πνεύμα συλλογικότητα στις τάξεις μας. Βεβαίως, δεν συμφωνώ με όσα ακραία γράφτηκαν στα social media για τον Πέτρο. Αυτό ήταν αρκετό για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τις αποφάσεις του. Διαχώρισε τη θέση του ο πρόεδρος από την επίθεση που δέχτηκα, γι' αυτό και δεν προχώρησα σε παρέτηση. Το πνεύμα συλλογικότητας, το οποίο πάντως θα πρέπει να ενισχυθεί εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάτι που έγινε ξεκάθαρο κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αποτυπώνεται και στη φράση του γραμματέα της Νίκου Βούτση. Εδώ δεν έχουμε ούτε κίτρινες ούτε κόκκινες κάρτες. Τα τζαρτζαρίσματα αντιμετωπίζονται εντός γηπέδου. Ο Πέτρος Στατσόπουλος, ωστόσο, δεν μάσησε τα λόγια του και επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του Βασίλη Μουλόπουλου. Αυτό που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ζαχαριαδική τακτική. Δηλαδή να στοχοποιούν και να χαρακτηρίζουν αργυρώνητους όποιους δεν είναι στην ομάδα τους. Και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να ξεπλένεται με τη συμμετοχή του στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν επί δεκαετίες διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος του ΔΟΛ και μάλιστα συμμετείχε ως πολιτικός συντάκτης και αρχισυντάκτης σε όλες τις βραδινές συσκέψεις της εφημερίδας. Καλησπέριζουμε στο δελτίο μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Τατσόπουλο. Καλησπέρα. Μαζί μου η Κάτια Μακρύ και ο Γιώργος Κουβαράς. Καλησπέρα. Κύριε Τατσόπουλε, πριν περάσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, στον κύριο Μουλόπουλο και στα λοιπά, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να δούμε μαζί αυτό το πλάνο όπου μία μαθήτρια ξεσπά σε κλάματα για όσα ζει μπροστά στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπαδόπουλο. Και εκείνος το μόνο που έχει να της πει είναι ένα χτύπημα στην πλάτη και ένα αμήχανο «θα τα πούμε». Πάμε παρακαλώ να το δούμε το πλάνο. Ξανά από την αρχή, να δούμε την κοπέλα που κλαίει μπροστά. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνει, επειδή λένε μια φωτογραφία όσο χίλιες λέξεις, με τον πιο απόλυτο τρόπο την αμηχανία της εξουσίας μπροστά στην απόγνωση των πολιτών. Κυρία Ζαχαρέα, νομίζω ότι καλύτερα από μένα το είπε λίγο πριν ο Σταύρος Λιγερός. Πολλοί θα θέλανε στην κυβέρνηση ιδίως να είχαν απέναντί τους έναν λαό καθισμένο στο καναπέ, ανέκφραστο, να μην ούτε να έκλαιγε ούτε να γέλαγε, να έχει αυτό που λέμε το poker face, αυτό που, το ανέκφραστο πρόσωπο στο πόκερ. Και αυτός ο λαός θα ήταν ο ιδανικός, ούτε να εξεγείρεται ούτε να διαμαρτύρεται.
δεν υπάρχει και αυτός ο λαός δεν υπάρχει όχι μόναχα εδώ, δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου. Φυσικό είναι και να εξεγείρεται, φυσικό είναι και να οργίζεται, όλα αυτά είναι μέρος τουλάχιστον της μίνιμουμ απάντησης που μπορεί να δώσει ο λαός σε μία, υπενθυμίζω, τη μεγαλύτερη εσωτερική υποτίμηση που έχει γίνει στην Ευρώπη εν καιρό ειρήνης. Πάμε τώρα στα όσα είδαμε στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο 24ωρο με τον κύριο Μουλόπουλο να γράφει άρθρο στην Αυγή, να κάνει απίστευτους χαρακτηρισμούς για σας, βιζιτού, γελοτοπιός. Επιτρέψτε μου να πω ότι ξεπερνά. Δεν είναι πολιτική κριτική αυτό, είναι αγοραίες εκφράσεις. Και δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία γιατί συνέβη αυτό, εκτός αν υπάρχει κάποια παρασκηνιακή δική σας προσωπική κόντρα που δεν την γνωρίζουμε εμείς. Ο ίδιος ο κύριος Μουλόπουλος λέει ότι αυτό ήταν ένα σατυρικό κείμενο. Βεβαίως όποιος το διαβάσει βλέπει ότι μόνο σατυρικό κείμενο δεν είναι. Εγώ αντιπαρέρχομαι τους χοντρούς χαρακτηρισμούς, τους γραφικούς, του γελοτοπιού, της βιζιτού κτλ. Αυτά τα θεωρώ χοντρά αστεία, αστεία λαμπουρνέλη θα λέγαμε, επιθεώρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 70. Εκείνο που πραγματικά με ενόχλησε, μάλλον με εξόργησε για την ακρίβεια, ήταν το τρίτο στοιχείο, γιατί στον κύριο Μουλόπουλο δεν αρκέστηκε στο να αποδομήσει ένα χαρακτήρα, να δολοφονήσει ένα χαρακτήρα, να κάνει αυτό που λένε character assassination, αποκαλώντας τον γελοτοπιό και βιζιτού. Χρειάστηκε και ένα τρίτο στοιχείο και αυτό το στοιχείο ήταν εκείνο που με έβγαλε πραγματικά από τα ρούχα μου, το ότι εμένα που σας υπενθυμίζω πριν από 6 μήνες έγινε προσπάθεια από τη Χρυσή Αυγή να αρθεί η ασυλία μου και να πολιτικοποιηθεί, να ποινικοποιηθεί μάλλον μία πολιτική δίωξη εναντίον μου που δεν πέρασε με το όχι των κομμάτων όλης της Βουλής εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Εμένα πάλι που έχω 2 αγωγές χρυσαυγητών μπροστά μου που μου ζητάνε τη μία 100.000, την άλλη 300.000 ευρώ και που, επιτρέψτε μου να πω, ήμουν και από τους πρώτους βουλευτές που έδειξα με ευθύτητα το πρόβλημα της Χρυσής Αυγής και με ομότητα μπορώ να πω. Πάει πολύ λοιπόν εμένα ο κύριος Μουλόπουλος ή οποιοδήποτε κύριος Μουλόπουλος να με στοχοποιήσει ότι θέλω ένα μέτωπο στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται και η Χρυσή Αυγή. Θέλω να ξεπλύνω τη Χρυσή Αυγή, θέλω μια Χρυσή Αυγή με καθαρά χέρια. Θα έλεγα ότι αυτό, πέρα από κατάφορη συκοφαντία, είναι και στον αντίποδα της πολιτικής μου σκέψης. Κύριε Τατσόπουλε, είπατε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να επιβάλλουν μια ζαχαριαδική τακτική και ότι στοχοποιούν και χαρακτηρίζουν αργυρώνητους όσους δεν συμφωνούν με τις θέσεις τους. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί αναφέρεστε έτσι γενικά, βέβαια δεν ήμασταν στις συνεδρίες, ήταν και κλεισμένο των θυρών, δεν ξέρω αν τους αναφέρατε μέσα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί. Όχι, δεν τους ανέφερα και δεν έχει σημασία να πούμε ονόματα αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει μια νοοτροπία, η οποία πρέπει να σας πω βέβαια δεν είναι μονάχα μες στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή εγώ συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ, την έχω δει τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ να συμβαίνει. Μια νοοτροπία που λέει ότι τον αντίπαλο πρέπει να τον βγάζουμε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες, να τον σπηλώνουμε. Επίσης με μια αίσθηση συλλογικής ευθύνης. Εννοείται το δηλαδή σημαίνει ότι αυτή την νοοτροπία δεν την έχει μόνο ο κύριος Μουλόπουλος, αλλά την έχουν και άλλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πολύ πιθανόν την έχουν και άλλοι. Και το θέμα μιλήσατε είναι και για μηντιακό λιτζάρισμα, αν μου επιτρέπετε. Προσέξτε, και αναρωτιέμαι αν αφορά μόνο τα social media αυτό που λέτε, ή αν ενδεχομένως μπορεί να αφορά το κομματικό όργανο την Αυγή, αν αφορά άλλους συντρόφους σας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με αρθρογραφία τους κτλ. Στη δικιά μου περίπτωση προφανώς και αφορά το άρθρο που έγραψε ο κύριος Μουλόπουλος στην Αυγή. Αλλά το ηλεκτρονικό λιντσάρισμα είναι το λιγότερο. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι μια ολόκληρη δομή σκέψης. Και γι' αυτό υπέβαλα και ένα ρητορικό ερώτημα προς τον κύριο Μουλόπουλο, που φυσικά δεν ήταν παρόν στην σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ήταν το εξής. Εάν θεωρήσουμε έτσι ως υπόθεση εργασίας ότι όποιος εργάζεται σε ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας το οποίο είναι αντίθετο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει μάλιστα να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, το κάνει με κάθε τρόπο που είναι και νόμιμο. Δεν μας αγαπάνε όλοι και πρέπει να συμφιλειωθούμε ότι ποτέ δεν θα μας αγαπάνε όλοι και όλοι θα θέλουν το καλό μας. Ορισμένοι λοιπόν, ξεκινάμε από το δεδομένο ότι ορισμένοι από αυτούς είναι και αργυρώνητοι, έχουν πληρωθεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά, έχουν πληρωθεί για να μας πολεμούν. Αλλά εάν το πάρουμε ανάποδα, κύριε Κουβαρά, και πούμε ότι όποιος μιλάει εναντίον μας έχει πληρωθεί,
Το θεωρήσουμε δηλαδή ως μια απριόρι συνθήκη ότι εσείς από τη στιγμή που μιλάτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είστε αργυρώνητος, τον κύριο Μουλόπουλο να σας εγείρεται ένα ερώτημα για τον ίδιο τον κύριο Μουλόπουλο, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Βήματος, ήταν ο άνθρωπος που συμμετείχε κάθε βράδυ στις συσκέψεις της εφημερίδας, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς οι δημοσιογράφοι. Εγείρεται το ερώτημα, ο κύριος Μουλόπουλος όλα εκείνα τα χρόνια ήταν αργυρώνητος, έπαιρνε εντολές από το Σταύρο Ψυχάρη τις οποίες εκτελούσε? Κύριε Τατσόπουλο, για το σήμερα πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να έβαλε τον κύριο Μουλόπουλο να σας επιτεθεί? Ειλικρινά όχι. Θα σας έλεγα ότι σήμερα το κλίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η ίδια η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η αντίδραση των περισσότερων βουλευτών μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μου έδωσε την αίσθηση ότι ευτυχώς είναι ακόμα μεμονωμένο φαινόμενο. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα που είναι ακόμα μεμονωμένο. Να σας ρωτήσω κάτι. Χτες με μία φράση σας στην τελευταία παράσταση, ο γελοτοποιός θα δώσει αύριο την τελευταία παράσταση, εμείς ερμηνεύσαμε, μπορεί αυθαίρετα, ότι εσείς σήμερα θα πηγαίνατε να κάνετε τη ρήξη. Θα την κάνατε τη ρήξη αν δεν σας κάλυπτε ο Αλέξης Τσίπρας? Βεβαίως. Θα φεύγατε? Βεβαίως. Αν δεν είχα την κάλυψη της κοινοβουλευτικής μου ομάδας, βεβαίως. Δεν θέλω, κοιτάξτε, θα γινόσασταν ανεξάρτητος βουλευτής ώστε να είστε μέσα στη Βουλή και να εκφράζετε την άποψή σας? Τι ακριβώς θα κάνατε? Από τη στιγμή που θα ένιωθα ότι δεν πρόδωσα εγώ τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ απέστη από τις αρχές του, δεν θα παρέδιδα τη βουλευτική μου έδρα. Είναι σαφές αυτό. Αλλά σας λέω, δεν νιώθω με κανέναν τρόπο, δεν θέλω να νιώσω ότι είμαι βάρος στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι του κάνω κακό, τον υπονομεύω. Το οποίο σημαίνει, κυρία Μακρύ, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ νιώσει οποιαδήποτε στιγμή από εδώ και πέρα εφ' εξής, ότι εγώ, η παρουσία μου, οι απόψεις μου, οτιδήποτε, οι πράξεις μου κάνουν κακό, μπορεί κάλλιστα να με διαγράψει, να με απομονώσει από την κοινωνική ομάδα. Να σας κάνω λοιπόν και την επόμενη ερώτηση, που είναι βαθιά πολιτική. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Είναι βαθιά πολιτική, γιατί εσείς τις διαφωνίες σας τις εκφράζετε σε πολιτικά θέματα. Ένα από αυτό είναι το θέμα των συνεργασιών των μελλοντικών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε χαρακτηρίσει λοιπόν τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο προσωπικά αρχέτυπο του λαϊκισμού. Αυτό το θέμα θα το βρούμε μπροστά μας, κύριε Τατσόπουλε, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν λοιπόν γίνει αυτή η συνεργασία, εσείς χωράτε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αποχωρήσετε? Θα σας απαντήσω ευθέως, αλλά πριν από αυτό θα σας πω ότι κανένας μέχρι σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων, μόνο ο κύριος Μαριάς. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει για κεντρική συνεργασία. Και κανένας δεν το κλείνει επίσης. Όχι. Μιλάνε για τοπικές συνεργασίες. Κάτι να ολοκληρώσει ο κύριος Τατσόπουλος για να κλείσουμε. Μιλάνε για τοπικές συνεργασίες με προσωπικότητες που μπορεί να είναι κοινής αποδοχής. Όπως ο κύριος Δημαράς, που παραλίγο να ήταν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, σας το λέω ευθέως ότι εάν φτάσει σε επίπεδο επίσημης κεντρικής συνεργασίας ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, που εγώ τους θεωρώ ότι είναι το αρχέτυπο του λαϊκισμού, ναι, εγώ θα αποχωρήσω προφανώς. Δεν έχω καμία θέση σε ένα τέτοιο σχήμα. Αν συνεργαστούν με κάποιους από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα? Εγώ νομίζω ότι η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κεντροαριστερά, την ευρύτερη κεντροαριστερά, τη ΔΙΜΑΡ και πιθανόν και ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ, είναι και η μόνη του κυβερνητική διέξοδος, εάν θέλει όντως να πετύχει κάποιες συμμαχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Με τη μέση αρχηγού κράτους εν ενεργεία κηδεύτηκε στη Λευκωσία ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, που πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που παραβρέθηκε στην κηδεία του Κύπριου πολιτικού, δήλωσε ότι ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός τιμά τον Γλαύκο Κληρίδη, έναν εκλεκτό πολιτικό άνδρα που άρρηκτα συνέδεσε το όνομά του με τη νεότερη κυπριακή ιστορία. Η ουσιαστική παρακαταθήκη που αφήνει ο Γλαύκος Κληρίδης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, είναι μια παρακαταθήκη ενότητας και συλλογικής συστράτευσης στον αγώνα για την δικαίωση της Κύπρου. Παρόν στην κηδεία του Γλαύκου Κληρίδη στη Λευκωσία ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος. Τρεις νέοι κατηγορούμενοι καλούνται σε απολογία στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τη Χρυσή Αυγή για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Εν τω μεταξύ, ένα από τα πρωτοκλασσά τα μέλη της Χρυσής Αυγής από τον πυρήνα της Νίκαιας φέρεται να προμηθευόταν κοκαίνη από άτομο το οποίο συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.
Κοκαίνη φέρεται να αγόραζε από τα μέλη του μεγαλύτερου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από την αστυνομία, ένα από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής από τον πυρήνα της Νίκαιας, κατηγορούμενος για τη δολοφονία Φίσα. Σε τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί, ακούγεται ο 24χρονος Χρυσαυγίτης να ζητά σουβλάκια ή εισιτήρια, έτσι όπως είχαν βαφτίσει την κοκαίνη οι διακινητές από ένα μέλος της οργάνωσης. Πού είσαι, σπίτι? Ναι. Α, ωραία. Σε κάνα μισάωρο είσαι καλά? Ναι, μωρέ, ναι. Εντάξει, ε. Έλα, έλα, έγινε. Να σου πω, τι να παραγγείλω? Το κλασικό. Εντάξει, έγινε, φίλε. Ένα εισιτήριο. Έγινε. Ο 24χρονος που ήταν πρωτοκλασάτος τέλεχος του πυρήνα της Νίκαιας σε άλλη συνομιλία ακούγεται να παραγγέλνει σουβλάκι από το άτομο που συνελήφθη ως διακινητής της κοκαίνης. Πόσα σουβλάκια θες εσύ? Ένα. Το κύκλωμα που έφερνε κοκαίνη από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας εξαρθρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Η επιχείρηση των αστυνομικών με κωδική ονομασία Χιονοστιβάδα έφερε στο φως 146 κιλά κοκαίνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό με μπανάνες, το οποίο κατασχέθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν 16 μέλη του κυκλώματος. Εν τω μεταξύ, τρεις κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά για το αδίκημα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών, μπαίνει ένας ακόμα βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος πριν μπει στο κοινοβούλιο φέρεται να ήταν πορτιέρης σε νυχτερινά κέντρα της επαρχίας. Ο Κώστας Βουτσάς μίλησε στο Star και έδωσε αποκλειστικά την απάντησή του για την φωτογραφία που ανέβασε ο Ηλίας Παναγιώταρος, δείχνοντας τον ηθοποιό και τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο να τσουγκρίζουν αυγά. Αυτή η φωτογραφία κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Την ανέβασε ο Ηλίας Παναγιώταρος και δείχνει τον Κώστα Βουτσά να τσουγκρίζει αυγά με τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο. Αφορμή για όλα αυτά στάθηκε μια τοποθέτηση του ηθοποιού για τη Χρυσή Αυγή που ενόχλησε τον βουλευτή. Και ο Κώστας Βουτσάς δίνει αποκλειστικά στο Star την απάντησή του. Και θέλω να απαντήσω σε όποιον δει αυτή τη φωτογραφία. Δεν θα μπορούσα να τσουγκρίσω το αυγό στο κούτελο του Παπαδόπουλου. Δεν γινότανε. Μας καλούνε να πάμε εκεί. Έχει μια άλλη φωτογραφία που είναι 20 ηθοποιοί, όλα τα στέρια του θεάτρου και του κινηματογράφου και είναι δίπλα στον Παπαδόπουλο. Πολύ ευτυχονική είναι, δεν νομίζω. Αυτά είναι κουταμάρες για, πώς να πούμε, σκαλοπάτια για να αποκτήσουν δύναμη. Δεν με αφορά το θέμα με τον κύριο Παπάρα, πώς θα πούμε, πώς λέτε Παπάρα... Παναγιώταρος, ναι. Μια γεμάτη χρονιά είναι η φετινή για τον Κώστα Βουτσά, θεατρικά αλλά και τηλεοπτικά, και νιώθει καλύτερα από ποτέ τι για τα χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη του είναι λιγότερα. Τον συναντήσαμε μετά το τέλος της παράστασης, ο τρελός υπηρέτης του Λυσία, στην οποία πρωταγωνιστεί. Στους ρόλους έχω προσαρμοστεί εγώ τουλάχιστον και στα οικονομικά και σε όλα. Έχω προσαρμοστεί πάρα πολύ για να υπάρχω. Η εποχή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, ο Κώστας Βουτσάς όμως δουλεύει ασταμάτητα, αντιμετωπίζοντας τα πάντα με το γνωστό του χιούμορ. Και έκανα και περιουσία μεγάλη, την οποία τη χάρισα στις γυναίκες μου και με την Αλίκη Κατσαβού, η οποία με φροντίζει πάρα πολύ και της χρωστάω ευγνωμοσύνη και αγάπη μεγάλη. Το γιατρικό του είναι η αγάπη και η δουλειά. Πολύ νεκρή διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε οργάνωση που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα, αιματοκύλησε την Βηρυτό του Λιβάνου. Συνολικά σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 150. Δύο βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας με 52 κιλά εκρηκτικών σκόρπισαν το θάνατο και τον τρόμο στη Βηρυτό. Ο πρώτος καμικάζ έπεσε με δίκυκλη μηχανή πάνω στη μαύρη πύλη της Ιρανικής πρεσβείας, πυροδοτώντας 2 κιλά εκρηκτικών. Ολόκληρο το τριώροφο κτίριο καταστράφηκε. Ο δεύτερος καμικάζ μετά από 2 λεπτά τίναξε στον αέρα το αυτοκίνητο που οδηγούσε και είχε παγιδεύσει με 50 κιλά εκρηκτικών σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από το σημείο της πρώτης επίθεσης. Μεταξύ των θυμάτων της διπλής βομβιστικής επίθεσης είναι και ο πολιτιστικός ακόλουθος της Τεχεράνης στο Λίβανο. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση ταξιαρχίας Αμπντουλά Χαζάμ, που έχει διασυνδέσει με την Αλ-Κάιντα. Η εξτρεμιστική αυτή οργάνωση είχε προειδοποιήσει για επιθέσεις στο Λίβανο μέχρι το Ιράν να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία. Ζητά ακόμη να απελευθερωθούν τα φυλακισμένα στο Λίβανο μέλη της οργάνωσης. Το Ιράν ωστόσο κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στη συνοική ατζάνα της Βηρυτού, προπύργιο της προστηριζόμενης από την Τεχεράνη οργάνωσης Χεζμπολά.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Σαρδινία μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 2.700. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας κατευθύνεται προς τη χώρα μας. Η θεομηνία που προκάλεσε ο κυκλώνας Κλεοπάτρα στη Σαρδινία κατευθύνεται προς την Ελλάδα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο θυέλης. Το εξαιρετικά επικίνδυνο σύστημα αναμένεται μέχρι το πρωί να χτυπήσει την Αδριατική και τη Δυτική Ελλάδα με ισχυρούς νοτιάδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Σκηνές αποκάλυψης στη Σαρδινία. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Μέσα σε 24 ώρες ποτάμια φούσκωσαν, φράγματα έσπασαν, γέφυρες κατέρευσαν. Αυτοκίνητα βούλιαξαν στα νερά που έφτασαν στα 3 μέτρα ύψος. Για per uscire da Olbia è stato un disastro. Un disastro perché sono esondati tutti i torrenti. Τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται πυρετοδός για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσαν οι γέφυρες όπου βρίσκονταν τα αυτοκίνητά τους. Μια τετραμελής οικογένεια από τη Βραζιλία πνίγηκε στο υπόγειο διαμέρισμά της. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Λέτα κήρυξε τη Σαρδινία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μιλώντας για εθνικό δράμα. Ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γαλλική αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκόρπισε τον τρόμο με τις επιθέσεις του σε μέσα ενημέρωσης στο Παρίσι. Προς το παρόν, ο δράστης, που φέρεται να έχει μόλις αποφυλακιστεί, παραμένει άφαντος. Νέα φωτογραφία του ενόπλου που σκόρπισε τον πανικό στο Παρίσι και τραυμάτισε φωτογράφο της εφημερίδας Liberation έρχεται στη δημοσιότητα. C'est la toute dernière photo de l'ennemi public numéro 1. Elle provient d'une caméra de vidéosurveillance du métro parisien. Pour l'instant, celui que beaucoup surnomment le tireur fou est introuvable. Στη φωτογραφία φορά κόκκινο πανοφόρι και μπες σκούφο, ενώ στην επίθεση του στα γραφεία της Liberation πράσινο μπουφάν και σκούρο κασκέτο. Το Παρίσι βρίσκεται σε συναγερμό με τις γαλλικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. J'invite donc toute personne qui I call on anyone who has any information as to the identity of this person to contact the police as soon as possible. Ο οδηγός που βρέθηκε για 20 περίπου λεπτά να είναι όμηρος του δράστη και τον μετέφερε κοντά στα ηλίσια παιδεία, αφού προηγουμένως είχε ανοίξει πυρ έξω από την τράπεζα Société Générale, ισχυρίζεται ότι του είπε πως μέσα στο σακίδιό του είχε μία χειροβομβίδα. Specifically, he said that he had just been released from prison, according to some French media reports, and also that he had explosives. Ο ύποπτος ηλικίας 35 έως 45 δεν έχει αναγνωριστεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι γκριζομάλης, έχει ύψος 1,70 έως 1,80, φορά γυαλιά και έχει γένεια 2 έως 3 ημερών. As they try to establish why he is apparently targeting the media and banks. And he was determined and knew what he was doing. Η εγκληματολογική υπηρεσία έχει λάβει εκατοντάδες τηλεφωνήματα, όμως παρά τα στοιχεία που έχουν, ο δράστης παραμένει άφαντος. Συνεχίζουμε την βόλτα μας στον κόσμο. Με την Ρωσία θα συνεχίσουμε. Μία γυναίκα στην πόλη Σαράτοφ γλίτωσε από θαύμα όταν δέντρο που έκοβαν δημοτικοί υπάλληλοι παραλίγο να πέσει πάνω της. Οι υπάλληλοι του Δήμου κόβουν το δέντρο σε κεντρικό δρόμο της πόλης Σαράτοφ στη Ρωσία χωρίς να έχουν πάρει μέτρα προστασίας για τους ίδιους και για τους περαστικούς. Αφήνουν το δέντρο να πέσει χωρίς να έχουν δει ότι εκείνη τη στιγμή περνά αμέριμνη μια γυναίκα που γλιτώνει για δευτερόλεπτα. Το δέντρο θα μπορούσε να την έχει σκοτώσει. Αυτή είναι η 27χρονη σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας που ξεσήκωσε αντιδράσεις με αυτή την καυτή φωτογράφηση που έκανε σε τοπική ταμπλόιντ. Η Βάνια Χάτζοβιτς θέλει να κάνει καριέρα ως διπλωμάτης, αλλά αυτές οι φωτογραφίες δυσαρέστησαν τους ανωτέρους της που τις θεωρούν ανάρμοστες για τη θέση της, γι' αυτό και ζήτησαν να γίνει έρευνα για το θέμα. 5 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα και ένα από τα παλιότερα πάρκα ψυχαγωγίας στον κόσμο ντύθηκε γιορτινά και άνοιξε τις πύλες του στην πρωτεύουσα της Δανίας Κοπενχάγη. 1000 χριστουγεννιάτικα έλατα, χιλιόμετρα από φωτεινές γυρλάντες και φετινό θέμα η Ρωσία. Εκεί και ο Άι Βασίλης έτοιμος να υποδεχτεί τους 800.000 επισκέπτες που αναμένονται φέτος. The children have been very good this year and I will come all over the world to all the children in the whole wide world. Μετέτρεψαν τα παραμύθια και τα κόμιξ σε λαχταριστές τούρτες. Ο Αλαντίν,
η Σταχτοπούτα, η Πεντάμορφη και το Τέρας, καθώς επίσης ο Σπάιντερμαν και ο Σούπερμαν μετατράπηκαν σε ζαχαρωτά γλυπτά προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Another customer who loves baking and loves cooking is Lady Gaga. If tomorrow she stops singing, she will become a cake maker. That's what she said. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Χαμένη στο Ζαχαρότοπο που έγινε στην Ιταλική πόλη Μπολόνια πήραν μέρος διάσημοι δημιουργοί από όλο τον κόσμο. Πίσω στα δικά μας, οι κληρονόμοι του Μιχάλη Ασλάνη αποποιήθηκαν την κληρονομιά και θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι προβλέπει ο νόμος για την περιουσία του σχεδιαστή. Οι κληρονόμοι του Μιχάλη Ασλάνη μπορεί να αποποιήθηκαν την κληρονομιά, τώρα όμως αρχίζει ουσιαστικά το θρίλερ για το τι θα γίνει με την περιουσία του σχεδιαστή, καθώς τα χρέη του ήταν πολλά. Τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, μας λέει ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Αγαπινός. Αν δεν τα δεχθούν όλες οι κληρονομικές τάξεις όπως ορίζει ο νόμος, θα περάσουν τελικά στο δημόσιο. Θεωρητικά λέμε ότι οι κληρονομείς στα περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα, τα χρέη προς το δημόσιο δεν τα κληρονομείς θεωρητικά, τα κληρονομείς την επόμενη μέρα το πρωί. Στα δύο σπίτια του σχεδιαστή, σε Αθήνα και Μύκονο, στρέφεται η προσοχή. Η αξία του σπιτιού στη Μύκονο ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Πολλές χιλιάδες ευρώ όμως ήταν και τα χρέη του σχεδιαστή. Έχουμε ένα νέο τετράμινο για την επόμενη τάξη κληρονόμων, για να φτάσουμε τελικά στην τελευταία τάξη που είναι το δημόσιο και στο οποίο περιέρχονται ουσιαστικά τα χρέη, αλλά δεν ευθύνεται ούτως ή άλλως. Αυτή η κίνηση των κληρονόμων δείχνει πως θέλει να ξεφύγουν από τα δυσβάσταχτα χρέη που άφησε πίσω του ο Μιχάλης Ασλάνης. Εξετάζουν προσεκτικά τα επόμενα βήματά τους και κάνουν μελετημένες κινήσεις. Συμπεραίνω ότι αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία έχουν τέτοια βάρη που το ενεργητικό τους, εν πάση περιπτώσει, είναι μικρότερο σε σύγκριση με τα χρέη προς το δημόσιο. Οι αδελφές του, από τη στιγμή που ο Μιχάλης Ασλάνης έφυγε από τη ζωή, προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους. Μπορεί ένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο να έχει αξία ακόμη και 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αν τα βάρη είναι 1.100.000 ευρώ, ουσιαστικά χρωστά 100.000. Τα χρέη ήταν εκείνα που λύγησαν το σχεδιαστή, τα χρέη είναι εκείνα που γυρίζουν στο μυαλό των δικών του ανθρώπων. Ένας εφευρέτης από τις Σέρες έχει ανακαλύψει συναγερμό τσάντας, παπούτσια που φορτίζουν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και άλλες διάφορες κατασκευές. Οι τσαντάκιδες είναι ο φόβος και ο τρόμος ιδιαίτερα των γυναικών. Αυτό σκέφτηκε και ο Μανώλης Μητσίκογλου από τις Σέρες και αποφάσισε να βρει κάποιο τρόπο ώστε να κάνει τους επίδοξους τσαντάκιδες να τρέχουν και να μην φτάνουν. Τοποθετείτε μέσα σε οποιαδήποτε τσάντα και αυτόματα η τσάντα προστατεύεται από κλέφτες και από οτιδήποτε. Δεν μπορεί κανένας με κανένα τρόπο να κλέψει μέσα από τη τσάντα οτιδήποτε. Έχω τελειώσει στη Γερμανία ηλεκτρονικός και πληροφορική ταυτόχρονα και το χόμπι μου είναι να φτιάνω διάφορες ευρεσιτεχνίες, διάφορες κατασκευές. Ο Μανώλης Μητσίκογλου όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η φαντασία του έφτασε ακόμα πιο μακριά και βρήκε δύο πρωτότυπους τρόπους να φορτίζει κανείς το κινητό του τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το παπούτσι. Ήδη το είχαμε φορεσμένο και φόρτισε, βάζοντας το φυσάκι αυτό εδώ, ξεκινάει το κινητό να φορτίζει. Κουμπώνουμε εδώ πέρα, έχει μια υποδοχή. Την άλλη μεριά την κουμπώνουμε στο κινητό ή λάπτοπ ή οτιδήποτε και να είναι, δεν πειράζει. Και αυτή τη στιγμή αρχινάει και φορτίζει το κινητό. Οπότε δεν μένουμε καμιά φορά από μπαταρία οπουδήποτε και να βρισκόμαστε. Και για όσους ξεχνούν ή δεν αγαπούν ιδιαίτερα το κράνος, ο έξυπνος εφευρέτης βρήκε τη λύση για να το κάνει απαραίτητο. Θα πρέπει ο οδηγός οπωσδήποτε να φοράει το κράνος για να πάρει μπρος. Αλλιώς δεν παίρνει μπρος. Το δεύτερο είναι ότι έχει σύστημα GPS μέσα ενσωματωμένο, που σε περίπτωση ατυχήματος κατευθείαν μπορεί να στείλει στίγμα και να σε εντοπίσουν αμέσως. Επίσημη πρεμιέρα έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με την μουσικοθεατρική παράσταση «Sorry I'm Greek». Και πλήθος επωνύμων ήταν εκεί για να την παρακολουθήσουν. Sorry, I'm Greek. Μετά την επιτυχημένη του περιοδία στην Ευρώπη, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσιάζει την μουσικοθεατρική παράσταση «Sorry I'm Greek» στο κοινό της Αθήνας. Είναι ωραίο να φτάνεις σε ένα σημείο που να μπορείς να έχεις τη δύναμη ακόμα να μιλάς, να λες αυτά που σκέφτεσαι. Να μην πας πίσω σε αυτά που σκέφτεσαι και να παλεύεις μαζί με τη συγκίνηση και την κωμωδία όπως είναι αυτό το έργο. Αυτό που μπορεί να μάθατε, να ακούσατε ή να πληροφορηθήκατε, που είπατε κρίμα που δεν υπάρχει το τσαντήρι να το μοιραστώ με τον κόσμο. Νομίζω αυτό με τα τζάκια και με τα αυτά, νομίζω θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία αυτό. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε πλήρη παράνοια η κατάσταση. Νομίζω ότι έχουν ξεφύγει τελείως. Πλήθος επωνύμων από όλους τους χώρους του θεάματος βρέθηκε εκεί να παρακολουθήσει από κοντά την θεατρική παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου. Ο Λάκης είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Σε όλα τα κινηματογραφικά έργα των τελευταίων χρόνων που έχω κάνει, ο Λάκης είναι παρόν. Στις κυκλάδες των
Μ' αρέσει πως σατιρίζει και καυστηριάζει αυτά που πρέπει. Ακόμη ωραιότερη και από την πρεμιέρα που είχα παρακολουθήσει στο Ντίζελντορφ. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί επάνω. Από την πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να λείπει η μητέρα του Λάκη Λαζόπουλου, Ρίρη Καλαζοπούλου. Έρχονται τον Καμάρο, όλες οι μανάδες, καμαρώνουν τα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων, τον Λάκη απόλαυσαν η Ελένη Μενεγάκη παρέα με τον Ματέο Πανζόπουλο, ο Αντώνης Τρόιντερ με την αγαπημένη του Ιωάννα Μπούκη, ο Γιάννης Μπέζος και πολλοί ακόμα επώνυμοι. Την επιταγή με το ποσό των 100.000 ευρώ προσέφερε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Οι εκπρόσωποι του επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών και ξεναγήθηκαν από την πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Τα χρήματα θα καλύψουν ένα σημαντικό τμήμα των εξόδων του ξενώνα της Ελπίδας. Το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα επέλεξε να ενισχύσει με το ποσό των 100.000 ευρώ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης και συγκεκριμένα να συμβάλλει στο έργο του Ξενώνα, που είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και έρχονται στην Αθήνα για να νοσηλευτούν. Ο Γενικός Διευθυντής και εκπρόσωποι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών και συνομίλησαν με γονείς και παιδιά που νοσηλεύονται. Είναι ο χώρος όπου οι οικογένειες βρίσκουν καταφύγιο και θαλπορεί καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης θεραπείας των παιδιών και πολύτιμη ψυχολογική στήριξη. Τόσο το ειδικευμένο προσωπικό του ξενώνα και οι εθελοντές μας, όσο και οι άλλοι γονείς που μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα. Είναι για κάθε οικογένεια που μπαίνει σε αυτή τη μάχη σημαντική σύμμαχη στην καθημερινότητά της. Η σχέση του αεροδρομίου με το Σύλλογο Ελπίδα, όπως τόνισε ο κ. Παράσχης, βαδίζει πάνω στη συγγένεια του ταξιδιού της ζωής, της ελπίδας και της γνώσης. Το έργο που κάνετε εσείς να συνδέετε παιδιά με την ελπίδα, με τη ζωή, αλλά και την απλή τους καθημερινότητα μέσα από τον ξενώνα, νομίζω ότι είναι αυτή η εκλεκτική και συμβολική συγγένεια που μας οδήγησε να πούμε ότι θα αναλάβουμε με ένα ποσό και εμείς τα έξοδα και θα στηρίξουμε αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνατε και για την οποία θέλουμε να σας συγχαρούμε. Τα παιδιά του Ξενώνα δέχθηκαν δώρα από τους εκπροσώπους του Αερολιμένα Αθηνών, ενώ η κυρία Βαρδινογιάννη προσέφερε στον κύριο Παράσχη και τους συνεργάτες του πλακέτα του Συλλόγου Ελπίδα και αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο. Πίσω στο διεθνή χώρο, τις εξουσίες αλλά όχι τον τίτλο του, έχασε ο πιο άτακτος δήμαρχος του κόσμου, ο δήμαρχος του Τορόντο, ο οποίος οργισμένος έπεσε πάνω σε μία δημοτική σύμβουλο. Κανείς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το δήμαρχο του Τορόντο, Ρομπ Φόρντ, ο οποίος έμοιαζε με τάβρο ενιελοπολείο, την ώρα που ο αδερφός του, σύμβουλος Ντάγκ Φόρντ, διαπληκτιζόταν λίγα μέτρα παραπέρα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. Ώσπου έπεσε με δύναμη πάνω στη δημοτική σύμβουλο Πάμα Κόνελ και την έριξε κάτω. This is a seat of democracy. It's not a football field. Fortunately, the mayor's staff were in front and they stopped me from hitting my head against the wall. Μετά από παρότρινση άλλου συμβούλου, ο δήμαρχος της ζήτησε συγγνώμη. I apologize to anyone that I accidentally hit when my brother was in an altercation over there. It was a complete accident. I do sincerely apologize to you, Councilor McConnell. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο αποφάσισε να του αφαιρέσει τις εξουσίες καθώς κατηγορήθηκε ότι κάπνισε κράκ, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, κοιμόταν με ιερόδουλες και απειλούσε το προσωπικό του. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός του γραφείου του Δημάρχου μειώθηκε κατά 60%. This is nothing more than a coup d'etat. What's happening here today is not a democratic process, is a dictatorship process. Ο 44χρονος δήμαρχος όμως εξακολουθεί να κατέχει το αξίωμα. Διατηρεί την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού του Καναδά, ενώ αποκάλυψε ότι περνά 2 ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο για να χάσει βάρος. Στο Λονδίνο βρέθηκε η Σακίρα με τους 2 αγαπημένους της, τον Ζεράρ Πικέ και τον γιο τους Μίλαν. Η Κολομβιανή στάρ πόζαρε μάλιστα στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας και ανέβασε φωτογραφίες στο Twitter. Δεν κρύβουν την ευτυχία τους η Σακίρα και ο διεθνής Ισπανός ποδοσφαιριστής Ζεράρ Πικέ. Αυτή τη φορά και με αφορμή το ταξίδι του στο Λονδίνο, η Κολομβιανή 36χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες τόσο μόνη της όσο και με τους άντρες της ζωής της. Then it's all about the boys as the tiny tot sits on daddy's shoulders looking oh so happy. Ιδιαίτερα ανεβάζει φωτογραφίες του γιου της Μίλαν, τον οποίο όπως φαίνεται λατρεύει.
Το ζευγάρι αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο του στο μικρό και φροντίζει τακτικά να ενημερώνει τα social media για τις κοινές τους δραστηριότητες. Shakira uploads a collage of photos on Instagram of the two special men in her life. Here she poses with boyfriend Gerard Piqué and their son Milan. Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε όμως και μόνη της, χαμογελαστή και ευτυχισμένη, στο κέντρο του ήδη στολισμένου για τα Χριστούγεννα Λονδίνου. Η καυτή τραγουδίστρια δεν αποχωρίζεται λεπτό το μικρό παρά τα πολλά και μεγάλα ταξίδια που είναι υποχρεωμένη να κάνει. My poor baby is like so tired of like flying such long distances. Η Σακίρα δεν κρύβει ότι ανεπομονεί να προσθέσει ένα ακόμα μέλος στην οικογένειά της. Αυτό που λείπει από εκείνη και τον Πικέ, όπως λέει η ίδια, είναι λίγη οργάνωση ακόμα. Και αυτό για να τα καταφέρουμε το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά τους. Η Εύα Λονγκόρια έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της με το νέο της αγαπημένο, τον 45χρονο επιχειρηματία Τζος Αντώνιο Μπάστο. Αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο εμφανίστηκε η Εύα Λονγκόρια σε εστιατόριο στο Μεξικό. Eva went public with her new guy, Jose Antonio Baston. Μόλις τελείωσαν το ρομαντικό γεύμα, ακριβώς έξω από το εστιατόριο τους περίμεναν οι παπαράτσι. Μελαχρινός, ψηλός και κομψός είναι τα τρία χαρακτηριστικά του που γοήτευσαν την ηθοποιό. Who is he? Well, only the president of Televisa, the largest media company in Latin America. Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν ένα μήνα. Η πρώτη φορά που εφεάθησαν ήταν πριν μερικές εβδομάδες. He was first spotted with Eva in October, but he was mistaken for her former boyfriend. Αρκετές είναι οι φορές που η Εύα Λονγκόρια έχει απασχολήσει τα μέσα για την προσωπική της ζωή. Μετά τον γάμο της με τον παίκτη του NBA Tony Parker και το διαζύγιο του τον Φεβρουάριο του 2011, σειρά είχε η πολυτάραχη σχέση της με τον αδερφό της Πενέλοπε Κρούζ, Εντουάρντο. Ύστερα είχε δεσμό με τον επιχειρηματία Ernesto Arguello. Σήμερα οι φίλοι της δηλώνουν πως είναι και πάλι ερωτευμένοι. Πίσω στα δικά μας, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό, έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης κατά του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. Με μια συμβολική πορεία από το πεδίο του Άρεως προς το αμφιθέατρο Οδυσσέας Ελίτης του ΙΕΚΑΚΜΗ, τίμησε ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στην οποία πήραν μέρος πολλοί εθελοντές, σπουδαστές του οργανισμού αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε τα σχετικά στοιχεία για το τρέχον έτος. Για μια ακόμη φορά προσπαθήσαμε να καταδείξουμε το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης. Ο κ. Ροδόπουλος, πάντοτε πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία με τους συνεργάτες του, προσπαθεί κοινωνικά να ταρακουνήσει, να μας βοηθήσει να ταρακουνήσουμε την κοινωνία για κάτι που συνέβαινε αλλά και που θα συμβαίνει εάν δεν κάνουμε κάτι να σταματήσει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει ως σκοπό να στηρίξει την οικογένεια, να στηρίξει το παιδί, να στηρίξει την κοινωνία. Η εκδήλωση τελείωσε με την προβολή του ειδικού σποτ κατά της παιδικής κακοποίησης που έφτιαξαν οι σπουδαστές του ομίλου, καθώς και της πολυβραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Ο Μικρός Βασιλιάς», που αναφέρεται στις επιπτώσεις της παιδικής βίας στην ενήλικη ζωή. Σε λίγη ώρα η εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία, παλεύει για το εισιτήριο για την Βραζιλία. Οι Έλληνες προπονούνται και δείτε πώς. Λίγα λεπτά πριν τον κρίσιμο αγώνα με τη Ρουμανία, αυτό που μένει να δούμε είναι αν τελικά ο Τσολιάς θα πάει Μουντιάλ. Εκτός όμως από τον Τζολιά που ευχήθηκε με το δικό του τρόπο καλή τύχη στην εθνική μας, το ίδιο εύχεται και η Βραζιλιάνα Σοφία Γκόμες που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια. Στηρίζω Ελλάδα σήμερα. Οι Έλληνες χαρούμενοι είναι άνθρωποι όπως στη Βραζιλία. Δηλαδή γλεντάνε, είναι ευχάριστοι. Αν λοιπόν πακετάρετε ήδη τα πράγματά σας για τη χώρα που θα χτυπήσει φέτος η καρδιά του Μουντιάλ, να ξέρετε τα εξής. Είμαστε όλο το χρόνο καρναβάλι εκεί πέρα, γιατί συνέχεια χορεύουν, χαίρονται και αυτά. Θα δουν πάρα πολύ ωραία πράγματα οι Έλληνες που θα πάνε εκεί πέρα και είναι ένα ταξίδι που εγώ θα έλεγα ότι να το κάνουν όλοι. Με τους Βραζιλιάνους έχουμε και κοινά. Όπως έχουμε εδώ πέρα οι Έλληνες, τους Βραζιλιάνους και τις Βραζιλιάνες, που είναι πάρα πολύ ωραίοι και όλα αυτά, το ίδιο έχουν οι Βραζιλιάνοι για τους Έλληνες. Λένε, α, είναι Έλληνας, είναι Θεός. Boa sorte do Brasil para a Grécia. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με σύμμαχο το 3-1 του πρώτου αγώνα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά τη Ρουμανία μπροστά σε 50.000 φιλάθλους στο Βουκουρέστι. Οι Έλληνες διεθνείς δηλώνουν πανέτοιμοι να σφραγίσουν το εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας.
σαν την τελευταία στάση πριν το μεγάλο ταξίδι σε ένα ακόμη Μουντιάλ. Μοιάζει το αποψινό παιχνίδι με τη Ρουμανία για την εθνική μας ομάδα, που καλείται να διαχειριστεί σωστά το 3-1 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσει το εισιτήριο για τα τελικά της Βραζιλίας. Το παιχνίδι σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αφού οι Ρουμάνοι ετοιμάζουν καυτή ατμόσφαιρα στο Βουκουρέστι και έχουν μόνο ένα δρόμο για να μας πετάξουν έξω, πηγαίνοντας στη θέση μας στο Μουντιάλ. Φουλ επίθεση από τα πρώτα λεπτά. Αυτό το ξέρουν οι Έλληνες παίκτες και ο Φερνάντο Σάντος, που είναι προετοιμασμένοι και δεν αρνούνται ότι η πρόκριση εξαρτάται πια από εμάς. Έχουμε εμείς το προβάδισμα, έχουμε το πλεονέκτημα λόγω του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα και έχουμε έρθει εδώ πέρα στη Ρουμανία για να συντηρήσουμε αυτό το προβάδισμα που έχουμε αποκτήσει. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, εκτός της απουσίας του τιμωρημένου Κατσουράνη, δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα και έχει κάνει σαφές στους διεθνείς μας ότι ο ρυθμός του αγώνα πρέπει να ελεγχθεί από νωρίς για να μην διατηρηθούν για πολλή ώρα οι ελπίδες των γηπεδούχων. Στο απόψινο παιχνίδι, η εθνική μας θα έχει και τη συμπαράσταση περίπου 2.000 Ελλήνων, κυρίως ομογενών, που θα προσπαθήσουν να την ενισχύσουν κόντρα σε ένα φανατισμένο κοινό. Να περάσουμε στο NBA, όπου οι Atlanta Hawks του Πέρο Άντιτς αντιμετώπισαν τους New York Knicks, αλλά μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους Σκοπιανούς φιλάθλους που βρέθηκαν στο Madison Square Garden. Στο επιβλητικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης βρέθηκαν Σκοπιανοί φιλάθλοι, προκειμένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι των New York Knicks με τους Atlanta Hawks και θέλησαν να υψώσουν σημαίες της χώρας τους και άλλες με το Αστέρι της Βεργίνας, προκειμένου να υποστηρίξουν τον τέος power forward του Ολυμπιακού Πέρο Άντιτς, που αγωνίζεται στην ομάδα της Atlanta. Όμως οι κανόνες του NBA είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε τέτοια θέματα και άνθρωποι του γηπέδου τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να κατεβάσουν τις σημαίες, κάτι που έκαναν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Σκοπιανοί φιλάθλοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά των ανθρώπων των New York Knicks, καθώς θεωρούν προσβλητική την ενέργεια να κατεβάσουν τις σημαίες τους. Όμως στις ΗΠΑ οι νόμοι είναι σαφείς και εφαρμόζονται παντού. Πάντως η απογοήτευση τους έγινε μεγαλύτερη, καθώς ο Πέρο Άντιτς δεν αγωνίστηκε στον αγώνα, όπου οι Atlanta Hawks νίκησαν με 110-90 την ομάδα της Νέας Υόρκης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε στο Star, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη σειρά Νικήτα. Στις 10 δείτε την ξένη ταινία 27 φορέματα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.